Φίλες και φίλοι του Newsit, καλή εβδομάδα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο μιας από τις παλαιότερες βιομηχανίες, ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων περιποίησης. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Δεφίγκο, εμπορικό διευθυντή της Παπουτσάνης. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Η Παπουτσάνη στις τελευταίες ημέρες, με τις νέες συνθήκες λόγω κορονοϊού, αντέδρασε άμεσα παράγοντας προϊόντα αντισηπτικά και πολυματικά για να διοχετεύσει την ελληνική αγορά, η οποία παρουσίαζε έλλειψη. Κύριε Δεφίγκο, θέλω να μας πείτε πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν αυτό το εγχείρημα για σας και πώς ακριβώς ενεργήσατε για να καλύψετε την αγορά. Από την αρχή της, από τα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου που ξεκίνησε η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση για τα ελληνικά δεδομένα και γενικά για τα παγκόσμια δεδομένα με το κορονοϊό COVID-19, παρακολουθούσαμε πολύ στενά τις εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, τα αντισηπτικά, τα βιοκτώνα κτλ. Γιατί ήταν κάτι που επηρέαζε άμεσα δραστηριότητες μας και διαπιστώσαμε εξ αρχής ότι πέραν της πολύ μεγάλης ζήτησης σε σαπούνια, κρεμοσάπουνα, προϊόντα γενικότερα υγιεινής που ήδη παρήγαμε αυτή τη στιγμή, υπήρξε έντονη ζήτηση για τα αντισηπτικά. Τα αντισηπτικά είναι ένα δραστικό προϊόν που είναι πάρα πολύ χρήσιμο, καθότι δεν έχουμε πρόσβαση πάντα στο να πλύνουμε σωστά και σχολαστικά τα χέρια μας στους χώρους που βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή. Οπότε είναι κάτι το οποίο πραγματικά έλειπε από την αγορά και από την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Έτσι λοιπόν, επειδή είστε μια μονάδα πλήρως καθετοποιημένη που παράγουμε μόνοι μας τα μπουκάλια, τα υλικά συσκευασία, τα πόματα, τα πάντα, εκδηλώσαμε με αυξημένο αίσθημα ευθύνης, εκδηλώσαμε την πρόθεσή μας να μπούμε σε αυτή την κατηγορία. Πόσο εύκολο ήταν να πάρετε την άδεια για να προχωρήσετε στην παραγωγή? Εμείς δηλώσαμε, να σας πω, δηλώσαμε την πρόθεσή μας Σάββατο και μετά από 7 μέρες, Κυριακή απόγευμα, έγινε η πρώτη παραγωγή. Δηλαδή όλα έγιναν μέσα στις 7 μέρες. Η πρώτη ύλη, κύριε Δεφίγκο, από πού την παίρνετε? Η πρώτη ύλη που έρχεται από την Ελλάδα. Έτσι, η κύρια πρώτη ύλη που είναι το αλκοόλ. Υπάρχουν και άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται που δεν είναι από Ελλάδα, αλλά το 80%, επειδή χρησιμοποιούμε 80% κατόγκο εινόπνευμα, αυτό προέρχεται από ελληνική εταιρεία. Πόσα μπουκάλια παράγετε τώρα την ημέρα, πόσο είναι η συσκευασία? 150.000 συσκευασίες τσέπη την ημέρα, 7 μέρες την ημέρα, και αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει τις 200.000 την ημερησίου. Πείτε μας λίγο, πόσο αυξήθηκαν οι πωλήσεις στα σαπούνια, γιατί εσείς έχετε μια εμπειρία, έχετε... Ναι, πάνω από το διπλάσιο, δηλαδή ήταν πάνω από 200%. Και στα απλά σαπούνια. Οι μετρήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην οργανωμένη λιανική δείχνουν μία αύξηση πάνω από 200% στα σαπούνια και στα κρεμοσάπουνα. Εξάγεται η παραγωγική μονάδα, καλύπτει και τις εξαγωγές σας? Ναι. Οι εξαγωγές, η εταιρεία τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια έχει ένα αριθμό ανάπτυξης πάνω από διψήφιο σχεδόν κάθε χρόνο. Τα πολυματικά από ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση? Ποιες χώρες ζητάνε τα ελληνικά πολυματικά? Απολυματικά, εμείς αυτή τη στιγμή το capacity που υπάρχει, η δυνατότητα παραγωγής που υπάρχει, εμείς στα πολυματικά καλύπτουμε μόνο την ελληνική αγορά. Εσείς είχατε μεγάλη δραστηριότητα, μεγάλο μέρος του τζίρου σας τα τελευταία χρόνια προερχόταν από τον ξενοδοχειακό κλάδο. Ήταν ένα... Σύμφωνο. Ναι. Μια προσπάθεια που είχατε κάνει τα τελευταία χρόνια για να ενισχύσετε τον κύκλο εργασιών. Τώρα όμως, λόγω του κορονοϊού, που δεν θα λειτουργήσουν οι ξενοδοχειακές μονάδες, που υπάρχει μια αβεβαιότητα γενικότερα στον τουριστικό κλάδο, θα υπάρξει ένα κενό σε εσάς. Αυτό, ναι, το κενό πώς προτίθεστε και ποιες είναι οι... τι εισπράτετε μιλώντας με τους ξένους tour operators και τους ξενοδοχειακούς ομίλους με τους οποίους συνεργάζεστε? Εμείς συνεχίζουμε τα νέα λανσαρίσματα όσον αφορά την ελληνική αγορά. Ολοκληρώνουμε, μόλις ολοκληρώσαμε, με ένα μεγάλο λανσάρισμα στα Αφρόλουτρα. Συνεχίζουμε να
ας το πούμε, να επενδύουμε και τεχνολογικά και σαν και σε know-how για να αναπτύξουμε νέες αυξημένης αυξίας σε απονόμαζες που χρησιμοποιούν, που έχουν έντονο οικολογικό ενδιαφέρον στο εξωτερικό. Και ήδη έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στα προϊόντα καθημερινής υγιεινής, που είναι τα σαπούνια και τα αφρόλουτρα. Και φτάνουμε στο τέλος, στο κομμάτι του ξενοδοχειακού. Το ξενοδοχειακό σαφώς και ακολουθεί την πορεία, η ζήτησή του, ακολουθεί την πορεία του τουρισμού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρή μείωση στο κομμάτι το τουριστικό και ταυτόχρονα και σε εμάς στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής από τα ξενοδοχεία. Παρακολουθάμε πάρα πολύ κοντά τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Ευελπιστούμε ότι η χρονιά αυτή δεν θα χαθεί. Έτσι, παρακολουθάμε τις εξελίξεις όμως καθημερινώς. Θα προκύψουν και διάφορες ευκαιρίες. Και εμείς είμαστε έτοιμοι σε αυτό που θα προκύψει και σε αυτό που θα μόλις ξεκινήσει να πάρει μπρος, που λέμε ξανά, ο τουριστικός τομέας, εμείς θα είμαστε εκεί και με ακόμα περισσότερες λύσεις. Γιατί αυτό έχει να κάνει και με το αντισηπτικό, έτσι. Δηλαδή, το αντισηπτικό θα έχει και αυτό σίγουρα εφαρμογή στο ξενοδοχειακό κομμάτι. Κύριε Δεφίγκο, εύχομαι όλα να πάνε όπως τα έχετε σχεδιάσει. Ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.